Βουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Γεια σας, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Στο διπλανό μας στούντιο, αντιπρόεδρος των αστυνομικών Αθήνας, ο κύριος Νίκος Ρήγας. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ρήγα. Καλημέρα. Και βλέπετε ήδη τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Θάνο Ασκητή, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Ασκητή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Πλεύρη, βλέποντας τώρα αυτές τις εικόνες, αναρωτιέται κανείς, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να εμβολιαστεί. Έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Τι λόγο έχει να πάει να υβρίζει τώρα Μητροπολίτες, ιερείς και πιστούς? Προσέξτε, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να βάζουμε όλο τον κόσμο που δεν κάνει το εμβόλιο στην ίδια κατηγορία. Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που φοβούνται, όπως πιστεύω και όλοι που πήγαμε να εμβολιαστούμε, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες σπάνιες παρενέργειες, μπορεί να είχαμε έναν φόβο. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να τον πείσουμε, να το ξεπεράσει. Υπάρχει όμως ένας κόσμος που είναι στην κοινωνία και δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία είναι και πολλοί κόσμος. Να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή υπάρχει μια συζήτηση για τα fake news και η χώρα μας στην κατάταξη. Το έβγαλε χθες και η Καθημερινή. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά στις χώρες που οι πολίτες δέχονται πολύ εύκολα τα fake news. Υπάρχει λοιπόν και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία και ενδεχομένως το εμβόλιο έχει κάποιες άλλες συνέπειες εκτός της υγείας, προσπάθειες ελέγχου και οτιδήποτε. Προφανώς με αυτόν τον κόσμο δεν μπορείς να συζητήσεις. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και διαμαρτύρονται, προσέχτε, διαμαρτύρονται σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Είναι κατά βάση κόσμος που δεν λέει, παιδιά, φοβάμαι, μη με πιέσετε, μη μου βάζετε περιοριστικά μέτρα. Είναι κόσμος που βγάζει μια οργή. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα κίνητρα, ακόμη και πολιτικά κίνητρα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ξεκινάνε. Στις πιο οργανωμένες, ναι, λέω, πρωτοβουλίες. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάνε καταρχήν από μια τάση, όπως πολλές φορές το έχουμε δει, συνωμοσιολογίας και ναι, σε αυτούς τους χώρους. Πάντοτε γύρω και δίπλα από τη συνωμοσιολογία υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να καβαλήσουν το κύμα αυτό που λέμε στην πολιτική, mm-hmm. δηλαδή να εκμεταλλευτούν μια ροή που υπάρχουν και να πάνε να την καπελώσουν, να το πούμε απλά. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο σε αυτούς τους ανθρώπους για μένα θα πρέπει να απομονώνονται. Ποιοι όμως πρέπει να έρθουν κοντά μας και να τους αγκαλιάζουμε και να τους εξηγούμε? Αυτοί οι οποίοι πράγματι έχουν τον εύλογο φόβο. Και ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και άλλα κίνητρα, θα μας τα πει ο κύριος Ασκητής, αλλά πιστεύω ότι και ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται μια οποιαδήποτε φύσεως καταπίεση στη ζωή του, είτε έχει να κάνει με την πολιτική ζωή είτε με την προσωπική του ζωή, όταν υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο, εύκολα ομαδοποιείται και βρίσκει έναν αντίπαλο απέναντι, βάζει δηλαδή αντίπαλο την υπόλοιπη κοινωνία μας, τους πολιτικούς. Και για χίλιους δύο λόγους έρχεται. Δηλαδή, εγώ χθες στη Βουλή έβλεπα ένα ετερόκλητο, λίγος κόσμος ήταν, αλλά πραγματικά ένα ετερόκλητο σχήμα που δεν μπορώ να καταλάβω ποια ήταν η συγκολητική ουσία που βρίσκονταν, αλλά βρίσκονταν εκεί πέρα και μπορεί να θέλαν να διαμαρτυρηθούν για 100 πράγματα και να βρήκαν την ευκαιρία της διαδήλωσης του εμβολίου. Πάντως, κύριε Ασκητή, επειδή πολλές φορές αισθάνομαι ότι το ξεχνάμε, στο τέλος αυτής της διαδρομής, από Σεπτέμβρη δηλαδή ή το χειμώνα, θα χρειαστεί όλοι μαζί να συνυπάρξουμε στην ίδια κοινωνία. Βεβαίως. Είναι σωστό αυτό που λέτε και αυτά που είπε ο κ. Πλεύρης είναι έτσι δομημένα, αλλά στην ανθρώπινη κοινωνία, όπως ξέρετε, οι λειτουργίες της ανθρώπινης ομάδας διαφοροποιούνται με κριτήρια, με δεδομένα και από την προσωπικότητα του καθενός και κυρίως από την πληροφόρηση και την ενημέρωση που έχει. Mm-hmm. Διαχρονικά οι εμβολιασμοί δημιουργούν πάντα ένα αίσθημα φόβου, είτε όταν είναι γονείς ή τα παιδιά, είτε άνθρωποι μεγάλης ηλικίας ή ακόμη και εκείνοι οι οποίοι ως φοβικοί άνθρωποι χαρακτηρίζουν το άλοθη της άρνησής τους ως δικαιολογημένο. Φυσικά υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι αρνητές, αντιδρώντας σε οτιδήποτε η ομάδα της κοινωνίας, η πολιτεία δίνεται να δώσει. Με αυτή λοιπόν την έννοια, αν σκεφτούμε ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι θέλουμε περισσότερη πληροφόρηση, πιο σωστή ενημέρωση και εμείς οι γιατροί, πρώτα εμείς οι γιατροί, να πιστούμε ότι αυτό το εμβόλιο είναι σημαντικό κομμάτι της υγείας, της δημόσιας υγείας αλλά και της ατομικής υγείας ως προϋπόθεση εξέλιξης προς το φθινόπωρο, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, που σημαίνει ότι το φλερτ, ο έρωτας, η καθημερινή συναλλαγή, η θάλασσα, η ομαδοποίηση θα είναι πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα της ζωής μας. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όταν εμείς όλοι μαζί, ενωμένοι, δείξουμε σε εκείνους οι οποίοι δικαιολογούν, γιατί ξέρετε υπάρχει και μια δικαιολογία. Δεν πρέπει να κάνω το εμβόλιο για αυτόν τον λόγο. Ή διάβασα mm-hmm. αυτό το, όπως είπε σωστά ο κ. Πλεύρης, σε ένα διαδίκτυο ότι κάνει στηρότητα. Ή γιατί μου το είπε ο γιατρός μου, κύριε Ασκητή. Ή γιατί μου το είπε και ο γιατρός μου. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει, και αυτό που είπε ο κ. Παυλάκης ακούγοντας πριν, πρέπει να δώσουμε και στις ιατρικές σχολές
περισσότερη τη δυνατότητα της γνώσης στους νέους γιατρούς τι είναι εμβολιασμός, γιατί είναι ένα πεδίο της ιατρικής που δέχεται πάρα πολύ αμφισβήτηση και πάρα πολλά ερωτηματικά δεν απαντώνται από εμάς τους γιατρούς. Για εμείς παράδειγμα, συγγνώμη, δηλαδή, κύριε Σκητή, επειδή γι' αυτό που είπατε για τον κύριο Παυλάκη, γιατί βλέπω και τα μηνύματα που μας έρχονται από τους τηλεθεατές. Μας λέει ένας άνθρωπος εδώ, έχω εμβολιαστεί και επιχείρησα να πείσω με επιχειρήματα γνωστούς, συγγενείς κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν να μην μιλάμε τώρα. Ναι, κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί αυτά να ερμηνεύει. Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρχουν. Άλλωστε, η ψυχολογία της κοινωνίας πολλές φορές διχάζεται και τρέχει πιο πολύ η κακή εικόνα, δηλαδή το κακό ακούγεται περισσότερο από το καλό. Εάν λοιπόν σκεφτούμε ότι σήμερα οι αριθμοί από μόνοι τους δείχνουν μια αυξητική τάση και είμαστε μπροστά σε μια εξελικτική πορεία της μετάλλαξης. Mm-hmm. Και αυτό για τον γιατρό είναι γνωστό. Δηλαδή, ένας κλινικός γιατρός καταλαβαίνει τι σημαίνει μια μετάλλαξη που ακόμη απειλεί και τον εμβολιασμένο. Λιγότερο μεν σε επίπεδο κλινικής επίπτωσης, αλλά σημαντικό και σε επίπεδο μόλυνσης. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να κρατάξουμε δύο κατηγορίες. Εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν και φοβούνται, και εκείνοι οι οποίοι έχουν μια δικαιολογία ως απάντηση που ο γιατρός έχει δώσει. Εάν καταφέρουμε, γιατί οι υπόλοιποι που είναι αρνητές, ή είδα προηγουμένως ότι και η Εκκλησία, και μπράβο στην Εκκλησία, έχει πάρει ανοιχτή θέση υπέρ του εμβολιασμού, άρα ομαδοποιούνται πιο θετικά τα μηνύματα, γιατί η Εκκλησία επηρεάζει μεγάλο κοινωνικό φάσμα. Εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε άλλο δρόμο. Είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός. Ακόμη και αν υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί, ακόμη και αν έχουμε κάποιους οι οποίοι λένε φοβάμαι ότι θα έχω επίπτωση και ξέρετε, βγάζουν χαρτιά. Mm-hmm. Εγώ προχθές στο γραφείο μου είδα ανθρώπους πολλούς ανεμβολίαστους και τους είπα ένα πράγμα να ξέρεις. Ότι θα μολυνθείς. Δεν είμαι δογματικός. Η στατιστική το λέει. Η μαθηματική στατιστική της μόλυνσης. Οι πιθανότητες, βέβαια. Και έχουμε 3 χρόνια. Να ξέρετε ότι μια επιδημία κρατάει 3 χρόνια. Εσείς το λέγατε από την αρχή, κυρία Σκητή. Δηλαδή, πάμε τώρα για το 22 και. Ναι, ναι. Εκτιμώ ότι για να ηρεμήσουμε, για να βγάλουμε τις μάσκες, για να μπορούμε να αγκαλιαστούμε ξανά, να μιλάμε χωρίς φόβο. Γιατί ξέρετε, όλοι τώρα είμαστε και λίγο καχύποπτοι. Ο δίπλα μας είναι εμβολιασμένος. Δεν είναι εμβολιασμένος. Φοράω καλά τη μάσκα μου. Ναι. Έχει δημιουργηθεί και ένας φόβος στην καταναγκαστική σχέση της άμυνας και της προστασίας προς την υγεία. Γι' αυτό και λέω περισσότερη πρόληψη, καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη εκπαίδευση στους γιατρούς. Είναι και δική μας ευθύνη αυτό. Να καταφέρουμε Φυσικά. Να δώσουμε τη δομή της mm-hmm. σωστής προληπτικής ιατρικής. Αυτό το θέλει η κοινωνία, το θέλει ο καθένας από εμάς και πρέπει να είμαστε πιο δομημένοι, δεμένοι μεταξύ μας. Κύριε Ρήγα, τώρα εσείς αναλαμβάνετε στα νησιά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν συγκεκριμένα νησιά, Ίος, Πάρος, Κρήτη, που είναι ένα βήμα πριν την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Θα δούμε ενίσχυση των δυνάμεων Καταρχήν, εκεί. Καταρχήν, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, είναι πολύ διαφορετικό κάποιοι λίγοι αρνητές οι οποίοι σηκώνουν το λάβαρο της επανάστασης κατά του εμβολίου σε σχέση με τους αρκετούς οι οποίοι φοβούνται mm-hmm. και οι οποίοι είναι σίγουροι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα με τον Α ή τον Β τρόπο θα προβούν στον εμβολιασμό. Επειδή είπατε πριν από λίγο για την αστυνομία, η αστυνομία συνεχίζει κανονικά τους εμβολιασμούς, οι αστυνομικοί σειραίων καθημερινά και εμβολιάζονται. Τι ποσοστό ξέρουμε? Το ποσοστό είναι γύρω στο 60%, είναι πάνω από το μέσο όρο. Θα ενημερώσω τον κύριο Πορτοσάλτε που άφηνε κάποιες σπόνιες. Να ξέρετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή και οι αστυνομικοί, όσο περνάει ο καιρός, θα εμβολιάζονται σχεδόν όλοι. Και νεανικός κόσμος. Με συγχωρείτε, και νεανικός κόσμος. Όταν είναι πάνω από το μέσο όρο, σημαίνει ότι έχουν πάει νεότερες ηλικίες σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Για τους οποίους η πλατφόρμα άνοιξε πολύ πιο αργά. Πολύ πιο αργά και με δυσλειτουργίες και υπηρεσιακές πολλές φορές. Να γνωρίζετε δε ότι εμείς οι αστυνομικοί, όταν εμβολιαζόμαστε, ενημερώνουμε και την υπηρεσία μας. Οπότε το γνωρίζει. Θα σας πω λοιπόν τώρα ότι το κέντρο βάρους έχει μεταβεί στα νησιά τα οποία mm-hmm. αντιλαμβάνεστε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί που το χειμώνα έχουν να κάνουν με κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, τώρα έχουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι σειραίουν εκεί για τις διακοπές σε μια άλλη διάθεση. Πιο καλοκαιρινή, έχουν ενισχυθεί τα νησιά αυτά για να γίνουν αυτοί οι τακτικοί έλεγχοι. Ναι, αλλά γίνονται πάρτι σε βίλες. Να μισθώνουν βαν και τους μεταφέρουν τους προσκεκλημένους με βαν κανονικά στο πάρτι. Εντάξει, και η αστυνομία έχει επιβάλει και πρόστιμα, κάνει τους ελέγχους. Το απόλυτο δεν μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν μπορεί να είμαστε έξω από κάθε βίλα της Μυκόνου ή από κάθε νησί. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ένας ιδιαίτερος κόσμος, είναι μια οικονομική
αστυνομική ελίτ. Είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει πάει εκεί για να διασκεδάσει, διοργανώνουν κάποια πάρτι, αψηφώντας πολλές φορές ακόμα και το οικονομικό πρόστιμο που μπορεί να πέσει. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση, βέβαια, ότι θα σταματήσουν και οι έλεγχοι και μια στην υπηρετική Ελλάδα. Υπάρχει και ανοχή, λέτε, σε αυτές. Όχι, δεν, δεν είπα ότι υπάρχει ανοχή. Ίσα-ίσα ότι το κέντρο βάρους. Από τοπικούς παράγοντες εννοώ που λένε ήρθε ο ΤΑΔΕ, θέλει να κάνει ένα πάρτι, τώρα δεν κρυβόμαστε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως η διάθεση αστυνομίας είναι να επιβληθεί ο νόμος, γι' αυτό και ενισχύονται οι δυνάμεις στα εκεί νησιά. Αυτό που έχω να πω πάντως είναι σας ακούω και χαίρομαι πραγματικά. Κανονίζετε τις διακοπές σας, δουλεύετε Δευτέρα, Παρασκευή, φεύγετε και πραγματικά έτσι πρέπει να είναι. Εμείς εδώ είμαστε από ό,τι βλέπετε. Ναι, το βλέπω, ναι. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας δεν μπορούν να προγραμματίσουν ούτε μία εβδομαδιαία ημερήσια ανάπαυση να κανονίσουν τις δουλειές τους, να πάνε ένα μπάνιο με την οικογένειά τους. Και πολλές φορές και να σας το πούμε και πρέπει να το πούμε αυτό. Παίρνουν το ρεπό τους και καμιά φορά κόβεται μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας γιατί υπάρχουν αυξημένες υποχρεώσεις. Λοιπόν, αυτό βάλτε μια ανωτελεία παρακαλώ, δεν τελειώσαμε, γιατί θέλω να συζητήσουμε και για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, κυρία Σκητή, κύριε Πλεύρη, που πραγματικά έχει προκαλέσει και ανάμεικτα συναισθήματα. Θυμίζουμε ότι όλη αυτή η ιστορία προέκυψε μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών κατά του συγκεκριμένου ανθρώπου και έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πενήντα χρόνια γαλαξίας, 50 χρόνια εμπιστοσύνη. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε προϊόντα Botanic Therapy, Fructis και Ambre Solaire, μείον 50%. Sanex και Palmolive, προσωπικής υγιεινής, 50% φθηνότερα. Προϊόντα Teza και Lenor μαλακτικά, μείον 50%. Kleenex καθαριστικά και απολυματικό ρούχων, 40% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες, μόνο 8,90. 50 χρόνια γαλαξίας, 50 χρόνια μαζί σας. Το Top Chef έρχεται στον Sky και θα ανατρέψει τα πάντα. 3, 2, 1, δείξε τις ικανότητές σου και πείσε τους καταξιωμένους κριτές ότι αξίζεις. Μπορείς να τα καταφέρεις. Kristen, you are captured. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο topchef.skytv.gr ή τηλεφώνησε στο 694-43-65-600. Διεκδίκησε τον τίτλο του Έλληνα Top Chef. Κέρδισε μια θέση στα διασημότερα εστιατόρια του κόσμου. Top Chef. Εδώ θα ξεχωρίσεις. Οπ, λέει στο φούρνο. Με απίθανη γεύση και 50% λιγότερα λιπαρά, είναι πανεύκολο να πεις ναι. Ναι. Εννοείται πως ναι. Πες ναι στα λέει στο φούρνο. Τώρα και σε νέα απίθανη γεύση, λέει στο φούρνο ντομάτα βασιλικός. Bill Gates. Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή. Οι λύσεις που έχουμε, οι καινοτομίες που χρειαζόμαστε. Ένα βιβλίο για το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά κυρίως για το τι μπορούμε να κάνουμε. Bill Gates. Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη. Κούραση. Γυρίσματα, πρόβες, θέατρο, ξενύχτη, αϊπνία. Αϊπνία, θα την πετσοκόψω με τη γνωστή μελατονίνη σε σπρέι. Σπρέι μελατονίνης, άμεσης δράσης, σε λίγα λεπτά κοιμάς. Με ένα ψιτ κατά από τη γλώσσα και κοιμήθηκες. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την Doc Pharma. Η πιο άμεση ενημέρωση σταθερά στους 100,3. Έχεις δίκιο σε όλα. Όχι, δεν έχω δίκιο. Με συγχωρείς, όταν έχω δίκιο θέλω να το παραδέχεσαι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο του Sky 100,3. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Ονειρεύεσαι πάλι. Δεν θα σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Για ό,τι συμβαίνει, Sky 100,3. Καλοκαιρινές εκπτώσεις σε όλα τα Vico. Καρεκλάκι παραλίας σε δύο χρώματα με αναδιπλούμενο μεταλλικό σκελετό από 19,90, τώρα μόνο με 9,90. Προλαβέ το. Vico. Αξίζει. Δεν κοστίζει. Η καρδιά της αυτοκίνησης χτυπά στην καθημερινή. Νέο τέφος 4 τροχή. Ο απόλυτος οδηγός για τα SUV με δοκιμές των νέων best sellers και συγκρίσεις σε όλες τις κατηγορίες. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. Το νερό είναι ζωή.
Και όλοι θέλουμε το καλύτερο νερό για αυτούς που αγαπάμε. Η Camelot, ασχολούμενη 40 χρόνια με την ποιότητα του νερού, έχει την λύση. Σας παρουσιάζουμε το νέο υπερσύγχρονο αμερικάνικο σύστημα Imperial Plus 5ης γενιάς. Για πιο καθαρό, πιο υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Imperial είναι ότι είναι κατασκευασμένο με την τελευταία μοναδική τεχνολογία μεμβρανών Ultipor και NI66. Τώρα από 0,4 έως 0,1 μάικρον και με την ακριβή ποιότητα ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα. Το Imperial Plus είναι το φίλτρο νερού που μπορείτε να εμπιστευτείτε για νερό απόλυτης ποιότητας και καθαρότητας, με τεχνολογία επεξεργασίας που δεν αφαιρεί τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα του νερού. Το Imperial κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι και προσφέρει 15.000 λίτρα καθαρού, υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης όποιο έρθει πρώτο. Σας παρέχουμε τη συσκευή Imperial Plus αξίας 1.560 ευρώ εντελώς δωρεάν. Εσείς πληρώνετε την αξία του φίλτρου του μία φορά το χρόνο με μόνο τώρα από 89 ευρώ και θα έχετε ένα χρόνο την ανώτερη ποιότητα καθαρού, υγιεινού νερού της αμερικάνικης τεχνολογίας Imperial. Με το Imperial θα απαλλαγείτε από το βάρος της μεταφοράς και με κόστος τώρα μόνο μισό λεπτό το λίτρο θα πίνετε καθαρό, φιλτραρισμένο, υγιεινό νερό. Θα μαγειρεύετε, θα πλένετε τα τρόφιμά σας έχοντας συνεχώς καθαρό, τρεχούμενο, φρέσκο, φιλτραρισμένο νερό για όλη την οικογένεια και για τα κατοικίδια σας. Νερό πιο καθαρό. Άλλωστε όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, όπως το NSF, το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλα. Μην χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το νέο σύστημα Imperial Plus 5ης γενιάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-741-38. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Soft πρωινά με soft cookies βρώμης. Νέα soft cookies βρώμης από τη Βιολάντα με κομμάτια σοκολάτας ή σοκολάτας ρούμπι. Γεμιστά ή χωρίς ζάχαρη. Soft cookies βρώμης. Αφράτη απόλαυση από τη Βιολάντα. Το καλοκαίρι είμαστε online όπου και αν βρισκόμαστε. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι. Online με την επικαιρότητα. Με την Έλενα Λάσκαρη και τον Γιώργο Ευγενίδη. Στον Sky. Καλοκαιρινές εκπτώσεις σε όλα τα Vico. Ανεμιστήρας Box Fan 40 W με χρονοδιακόπτη και περιστρεφόμενη περσίδα για αποτελεσματικότερη διάχυση του αέρα. Από 34,90, τώρα μόνο με 24,90. Πρόλαβε τον. Vico. Αξίζει. Δεν κοστίζει. Κάθε φορά και σε κάθε καιρό, η πεθερά θέλει να πιάσει την ύφη στον ύπνο. Όμως χάρη στο παραμυθένιο απαλό στρώμα Instinct με νήματα γραφενίου, ο ύπνος έπιασε την πεθερά και κοιμήθηκε αυτή καλά και εσείς καλύτερα. Στρώμα Graphene Premium μαζί με το κρεβάτι Λίμα με αποθηκευτικό χώρο μόνο 950 ευρώ. Instinct. Τέτοια προσφορά ούτε στα παραμύθια. Είπε θα μου βγάλει τα άπλυτα στη φόρα. Και εσύ τι έκανες? Πήγα μασούτη για απορρυπαντικά. Από 5η έως Τετάρτη, Ariel Giga μόνο 11,31. Προϊόντα Suplin Ultra, Αγνώτης και Palmolive στη μισή τιμή. Και καθαριστικά προϊόντα Kleenex 40% φθηνότερα. Μασούτης, εδώ για σένα. Σταμάτα για λίγο ό,τι κάνεις και κοίτα. Τέτοια θέα δεν τη βλέπεις κάθε μέρα. Έλα πιο κοντά και άκου. Με κάθε λεπτομέρεια. Τη ζωή που κυλά. Η γη από το διάστημα. Η κορυφαία σειρά ντοκιμαντέρ του BBC. Σάββατο και Κυριακή. Στις 7:20 το απόγευμα. Βλέπουμε το σπίτι μας. Από το σπίτι μας. Όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Στον Sky. Ε,
Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, τρία λεπτά μετά τις 8 για να συζητήσουμε την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος πια μεταφέρθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως μετά την απόφαση προφυλάκησής του. Θα δούμε τώρα και τις φωτογραφίες με τις χειροπέδες ο ίδιος. Κατηγορείται, θυμίζουμε, για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού μετά από εισάριθμες καταγγελίες συναδέλφων του γυναικών σε βάρος του. Καθοριστικός παράγοντας, από ό,τι φαίνεται, για την προφυλάκηση του γνωστού ηθοποιού ήταν για τους δικαστικούς λειτουργούς ότι είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο ίδιος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται πως δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, ο ίδιος δεν θέλησε να μιλήσει σε κάποιον, ενώ όταν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τον ρώτησαν αν είναι καλά, απάντησε: «Δεν περίμενα ποτέ πως θα καταλήξω στη φυλακή». Δεν το περίμενα αυτό που μου κάνετε. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το βλέπετε εδώ και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, στο σκεπτικό για την προφυλάκησή του διατυπώθηκε η κρίση, όπως είπαμε, ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε να επαναλάβει ενδεχομένως τα αδικήματα. Αρνητικά επίσης φαίνεται να μέτρησε και η ιδιαίτερη σκληρότητα που επέδειξε σύμφωνα με τα καταγγελόμενα κατά τη διάρκεια τέλεσης των πράξεων που του καταλογίζονται. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους καλεσμένους μας. Καταρχάς, κύριε Πλεύρη, δεν ξέρω αν μια τέτοια εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. Ναι, πρώτα απ' όλα για να την καταλάβουν και οι τηλεθεατές που δεν είναι υποχρεωμένα να ξέρουν, είναι ότι η προφυλάκηση δεν έχει σχέση με τελική καταδίκη. Τι γίνεται στην προφυλάκηση, αφού του έχει ασκηθεί δίωξη του οποιοδήποτε κατηγορουμένου, στη συνέχεια εξετάζονται δύο πράγματα. Αν είναι ύποπτος φυγής, εδώ ο κύριος Φιλιππίδης δεν είχε τέτοιο θέμα. Και το δεύτερο είναι εάν υπάρχει κίνδυνος να τελέσει νέα δικήματα. Από ό,τι φαίνεται από το σκεπτικό και τα στοιχεία που υπήρχαν, υποθέτω με την εμπειρία μου ότι κυρίως λόγω της επαναληπτικότητας, όταν δηλαδή οι δικαστές βλέπουν στα καταγγελόμενα επαναληπτική συμπεριφορά και ενδεχομένως και άλλα στοιχεία που είχαν, τους έκαναν τον εισαγγελέα και τον ανακριτή να κρίνουν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή κατά το κατηγορητήριο έχει μια ροπή σε αυτές τις πράξεις, είναι επικίνδυνος και άρα το επαχθέσταρο μέτρο το οποίο είναι η προφυλάκηση έπρεπε να το επιβληθεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παραμένει για ένα χρονικό διάστημα στη φυλακή μέχρι να δικαστεί η υπόθεσή του και εκεί πέρα θα κριθεί η ουσία της κατηγορίας. Οπωσδήποτε τώρα σε κοινωνικό επίπεδο είναι σοκαριστικό έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζεις από την τηλεόραση και οπωσδήποτε όλοι τον έχουμε παρακολουθήσει να βλέπουμε αρχικά ότι υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες και δεύτερον ότι αυτές οι καταγγελίες, γιατί δεν πρέπει να το υποτιμούμε, ήταν ικανές να οδηγήσουν έναν εισαγγελέα και έναν ανακριτή όχι απλώς να του ασκήσουν τη δίωξη και να πάμε παρακάτω, αλλά ότι υπήρχαν τέτοια χαρακτηριστικά που τους υποχρέωσαν να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να... σκληρότητα, ας πούμε, κατά την τέλεση των πράξεων. Κυρίως η επικινδυνότητα είναι που εκτιμάται. Και τι μας λέει το άρθρο το συγκεκριμένο? Για την τέλεση νέων αδικημάτων. Ναι, για την τέλεση. Έτσι. Λέει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης. Δηλαδή ο δικαστής κρίνει, ο εισαγγελέας, με συγχωρείτε, και ανακριτής, ότι εάν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, εδώ έρχεται η σκληρότητα που λέτε λόγου χάρη, είναι τέτοιας φύσεως που δείχνουν μία ροπή στο να επαναληφθεί ένα έγκλημα, τότε προκειμένου να προστατευθεί η κοινωνία είναι ένα παχθές μέτρο, γιατί ο συγκεκριμένος και ο κάθε ένας προφυλακίζεται δεν έχει δικαστεί, αλλά δείχνει τέτοια χαρακτηριστικά η πράξη που αυτό που προέχει είναι να προστατευτεί η κοινωνία από τυχόν νέα δικήματα του συγκεκριμένου και γι' αυτό επιλέγεται το μέτρο της προφυλάκησης. Και αυτή η εξέλιξη, κύριε Ασκητή, ήρθε, θυμίζουμε, μετά τις καταγγελίες, επώνυμες καταγγελίες τριών γυναικών, τριών ηθοποιών, που βγήκαν και μίλησαν ανοιχτά για αυτό που τους είχε συμβεί. Αυτό που μας σοκάρει βέβαια περισσότερο, το είπε και ο κύριος Πλεύρης, είναι ότι εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο είχαμε συνηθίσει επί δεκαετίες να θαυμάζουμε τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό, ότι ήταν ένα πολύ οικείο πρόσωπο που είχε μπει στη ζωή μας με διάφορους ρόλους που στην τηλεόραση έπαιξε, με διάφορες συμπεριφορές που είχε μέσα από το ύφος του ηθοποιού. Βεβαίως στην προσωπική ζωή του όμως φαίνεται ότι υπήρχαν θέματα στα οποία κανείς, και ειδικά εγώ ως ψυχίατρος, δεν μπορώ να κρίνω, δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά θα σας πω ότι στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχει το σωστό ή το λάθος. Στον νόμο υπάρχει το δίκαιο και το άδικο. Γι' αυτό και αλήθειες και ψέματα λένε οι σχέσεις, αλλά ο νόμος, όταν είναι μέσα στα δικά του δεδομένα, επιβάλλει την πραγματικότητα και όλοι είμαστε υπεράνω του νόμου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την ξέρουμε, να είμαστε οριοθετημένοι και ουσιαστικά μέσα από ένα πεδίο σκέψης
μεγαλωμένη από μια οικογένεια που μας έχει δώσει αρχές και δομές, γιατί ο αυτοσεβασμός δίνει και τον ετεροσεβασμό και δίνει και τη δικαίωση της κοινωνίας. Όσο και να είναι θλιβερό και λυπηρό το φαινόμενο της προφυλάκησής του, από την άλλη, όπως ο οποίος Πλεύρης εξήγησε πολύ καλά νομικά, ήταν μια υπόθεση που η δικαιοσύνη έκρινε ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Από εκεί και μετά, εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε τα γεγονότα, έχουμε συναισθηματικά διαφορετικά κριτήρια ο καθένας. Είναι θετικό ότι σήμερα τα γυναικεία κινήματα είναι πιο ανοιχτά και πρέπει να είναι ανοιχτά. Πρέπει να μιλούν οι γυναίκες, να εκφράζονται. Ο άντρας δεν είναι απριόρι ο βιαστής, γιατί αυτό, ξέρετε, θα λέει κανείς ότι προσβάλλει και την ανδρική εικόνα, την αρενοπότητα του άντρα, ο οποίος δυστυχώς κοινωνικά προσβάλλεται με αυτές τις συμπεριφορές και δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τον εαυτό του ψυχικά. Έτσι, λοιπόν, μην υποτιμούμε όμως, κύριε Ασκητή, και τη δύναμη που χρειάζεται να έχει μία γυναίκα ή ένας άνδρας για να βγει να καταγγείλει κάτι τόσο τραυματικό για τον ίδιο. Σωστά. Όπως το είπατε, γι' αυτό και όταν έχουμε καλή αγωγή υγείας, καλή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γιατί εγώ θα σας πω ότι αυτό το θέμα ταυτίζεται με την κοινωνική μας παιδεία, με την έλλειψη κοινωνικής σύνδεσης των ανθρώπων, με το πώς στα σχολεία μεγαλώνουν τα παιδιά, πώς οι γονείς εκφράζονται και επικοινωνούν με τα παιδιά τους, ώστε αυτά τα φαινόμενα να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί για μένα δεν είναι το νόημα αν θα τιμωρηθεί από τον νόμο. Το νόημα είναι να προλάβουμε και επόμενα επεισόδια, βέβαια, φαινόμενα που η κοινωνία δυστυχώς δυσμυρεί. Δηλαδή έχει μια αρνητική στάση. Κανείς δεν θέλει έναν άνθρωπο δίπλα του τέτοιον. Και ουσιαστικά όλοι πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να είμαστε καλά τοποθετημένοι ψυχικά, ισορροπημένοι δηλαδή, και συναισθηματικά καλυμμένοι, ώστε να βγάζουμε τον εαυτό μας τον αληθινό. Και αυτή είναι η πραγματική εικόνα για καθένα που ζει σε ένα κοινωνικό ιστό. Γιατί η κοινωνία είναι πολυπρόσωπη, πολυμορφική, με διαφορετικούς ανθρώπους, που όλοι μαζί όμως, μπροστά στον νόμο, έχουμε το δικαίωμα να απολογηθούμε, να αμυνθούμε, αλλά και να τιμωρηθούμε, αν αυτό φυσικά επιβάλλει. Όση εξουσία και αν είχαμε στα χέρια μας, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και όποιος και αν ήταν ο ρόλος μας, είτε επαγγελματικά είτε σε προσωπικό επίπεδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το μήνυμα προς τα θύματα είναι αυτό, ότι κανένας δεν είναι ισχυρός και να σας πω. Το μήνυμα προς τα θύματα, να μην φοβηθούν, να πάνε να καταγγείλουν και όλοι μπορεί να δεχτούν τις συνέπειες των πράξεων τους. Ελάτε, κύριε Ρίγα. Αυτό ήθελα να πω, βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, δεν εξαιρεί κάποιον ο οποίος είναι διάσημος ή κάποιος ο οποίος έχει μία δύναμη στα χέρια του. Ο κ. Ασκητής, νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου ότι πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί τέτοιου είδους συμπεριφορές, δυστυχώς ακόμα και σήμερα, δεν τολμούν να μιλήσουν. Ένα μικρό ποσοστό το αυτό το οποίο πηγαίνει να μιλήσει. Είναι ένα 5% πληροφορούμαστε των περιστατικών που γίνονται. Πραγματικά βλέπουμε ότι το ντόμινο εξελίξεων σε αυτό το χώρο της ηθοποιίας που ποιεί το ήθος κατά τα άλλα. Σε άλλους χώρους βεβαίως. Βλέπουμε ότι έγινε μετά από κάποια στόματα τα οποία άνοιξαν. Γι' αυτό και έτσι, οι γυναίκες ή οι άνδρες που δέχονται σωματική ή ψυχολογική βία πρέπει να απευθύνουν τις αρχές να μην φοβούνται και να μιλήσουν. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Πλεύρη. Καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα, κύριε Πλεύρη. Σούζη λέει θα φτάσουμε 44 βαθμούς. Χωρίς κοστούμι ήρθαμε. Τίποτα. Για να σας βλέπουμε εσάς χωρίς σακάκι, καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Έρχεται, βλέπω, και ο κύριος Κερίδης. Σε λίγο μπορείτε να πείτε και παραμένει. Στο ο κύριος Κερίδης, βέβαια, συντηρητικός παραμένει, βλέπετε. Με κοστούμι ο κύριος Κερίδης, ακόμη και με 50 βαθμούς. Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε εμείς.